Καλημέρα σας, κύριε. Και ταξίδι και παιχνίδι. Θα πας! Φίλε, φέτος θα ακολουθήσουμε τον Αλμέιδα σε κάθε γωνία. Μπράβο, ρε φίλε, είναι πολύ ωραία εκδρομή. Δεν έχουμε και Ευρώπη, βέβαια. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ, κύριε Βαδιά, σαν πόλη. Έτσι. Ωραία είναι, εκεί με τέτοιο, βέβαια. Εγώ θα πάω για το παιχνίδι μόνο. Α, δεν θα πας για φαγητό. Επειδή κάνω δίαιτα. Φόρε κάνω το. Αυστηρή. Όχι, και... Δεν πάνε στη Λεβαδιά, ρε φίλε, στην κατάσταση. Θα πάω να δω το μάτσο, ρε φίλε. Ναι, αλλά εκεί πέρα κατευθείαν. Θα πάω στη διαπίστευσή μου και περνάς... θα κάνω τη δουλειά μου. Θα έχω φάει από την Αθήνα. Ναι. Ευτυχώς είναι κοντά. Κινόα, τι θα βάλω. Όχι. Δεν κινόα τρώει δεσίλα. Όχι. Λοιπόν. Συγγνώμη. Και εσύ δεν περιμένει. Μα εσύ με προκαλεί τώρα. Τον έχει κάνει το. Πώς το λένε το. Άσε, γιατί... έχω ακούσει το πρωί, παιδιά, από το. Έχει... το βράδυ, συγγνώμη, έχει... από το Δεσίλα. Έχει και δύσκολη μέρα. Άστον. Σε φαγητό. Έχει δύσκολη μέρα, πιανίσαι. Ναι. Άστον. Έγινε κάτι άτυχο χθες. Πάμε. Να πω περαστικά στον Αετόρι, ειλικρινά περαστικά. Εντάξει, νομίζω για όποιο παίκτη και δραματικό. Πολύ άτυχη στιγμή, ρε παιδί μου. Ναι. Πολύ. Ναι. Και εγώ που έχω πλέον, δυστυχώς έχω αποκτήσει εξοικείωση με τους χειραστούς, μου φάνηκε ότι ίσως λίγο τη γλίτωνε, δηλαδή ότι δεν ήταν όλη η κήρυξη. Εγώ με το που το είδα στη μετάδοση, λέω, έχει πάθει ζημιά, φάνηκε. Γιατί αμέσως έπιασε το γόνατό του, πόναγε πολύ. Ναι, φάνηκε ότι. Βέβαια αυτό που λες, ο τρόπος που γίνεται, λες μήπως έχει γλιτώσει την όλη η κήρυξη. Μήπως είναι μερική ρήξη, παιδί μου, λίγο του έκανε ένα κλακ. Ναι. Αλλά τελικά βλέπω αυτό. Τέλος πάντων, περαστικά, σιδερένια το παιδί. Να πούμε για την ΑΕΚ, είναι ένα παιχνίδι τώρα. Ο Παναθηναϊκός πάλι με την χθεσινή νίκη εννοείται βάζει πίεση σε όποιον τον ακολουθεί. Μόνο η ΑΕΚ έχει μείνει να παίξει, εννοώ, για αυτή τη εβδομάδα. Έχει σημαντικές απουσίες. Δεν έχει και τα δύο αριστερά μπακ, δηλαδή μετά το Μοχαμάντι. Τι είναι, επιδημία έπεσε έτσι. Ο Χατζησαφή είχε κάτι ενοχλήσεις. Να πω την αλήθεια, πρώτη φορά το παρατήρησα στην παρακάμερα του παιχνιδιού με τα Γιάννενα όταν βγήκε. Πήγανε πάντα φυσιογραφητές και κάτι του κάνανε. Δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό, αλλά τον ενοχλεί και ο προπονητής αυτό είναι κάθετος. Δηλαδή δεν ζορίζει. Δεν ζορίζει παίχτες, ναι. Με ενοχλήσεις και δεν βάζει και παίχτες που δεν τους θεωρεί 100% έτοιμους. Γι' αυτό σήμερα, για να πάμε λίγο στις 11, μπορεί να δούμε το πιο πιθανό να δούμε το Ραντόνια στη θέση του Χατζησαφή. Το οποίο το δοκίμασε και στο κύπελλο και γι' αυτό μάλλον το δοκίμασε, γιατί το έχει στο μυαλό του ως λύση, έτσι. Πιθανόν ή. Δεν είχε κι άλλον εκεί την ώρα, να σου πω την αλήθεια. Τον έβαλε το Ραντόνια, ένα παιδί που από την προετοιμασία έτσι τον πιστεύει, του άρεσε στην προετοιμασία και μετά και στις προπονήσεις. Συνεχώς κάνει προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, δεν ξέρω καν αν θα παίξει φέτος στη Β. Και πιθανόν να πάρει και αυτό την ευκαιρία σήμερα και να τον βάλει αριστερά. Να πω ότι όταν τον πήρε η ΑΕΚ, στην εθνική που έπαιζε τότε, Άντερ 19, έπαιζε αριστερό μπακ. Είναι μια θέση που την έχει παίξει δηλαδή, την ξέρει. Παίζει και δεξιά και αριστερά. Απλά επειδή έχει δεξιπόδι, παίζει κυρίως δεξιά. Αν πάει μόνο σε αυτή την αλλαγή, δηλαδή βάλει το Ραντόνια στη θέση του Χατζησαφή Μοχαμαντή και κλείσει εκεί. Οι υπόλοιποι είναι γνωστοί. Θεωρώ ότι ο Αθανασιάδης έχει προβάδισμα. Ο Ρώτα δεν γίνει. Το κεντρικό δίδυμο θα επιστρέψει. Ο Βίντα με τον Μουκουντή. Πιστεύω θα επιστρέψει και Σιμάνσκι στο κέντρο. Πινέδα. Σιμάνσκι λες, ο Γιόνσον. Πιστεύω είναι φαβορή ο Σιμάνσκι. Αριστερά Γκατσίνοβιτ, δεξιά... Ο Ηλίασαν, όπως παίζει τον τελευταίο καιρό, και μπροστά το δίδυμο, Αραούχο Γκαρσία. Σε κάποιες αγωνίες δοκίμασε και τριάδα. Εκεί τώρα μπερδεύουν τα πράγματα. Τριάδα να πάει όπως σε παίζει στα φιλικά, δηλαδή. Ναι, τριάδα με τη μια πλευρά να την έχει ο Ηλίασαν και την άλλη ο Γκατσίνοβιτς, μάλλον. Θα δούμε τώρα. Γιατί να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Γιατί αυτό που λες είναι πιο φυσιολογικό να παίξουν τα back του κανονικά και τα center back κανονικά. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει δει. Έχει μελετήσει και τον Βαρέκο. Μπορεί να ήταν και δοκιμή. Θα το δούμε στο κήπεδο. Το έχει δει. Μα μπορεί να ήταν και δοκιμή μόνο. Ναι, μπορεί ακριβώς. Μπορεί να ήταν μόνο δοκιμή. Αυτά. Οι άλλες απουσίες είναι γνωστές. Το κακό είναι ότι κυρίως δεν έχει παίχτες να έρθουν από τον πάγκο. Δηλαδή λείπει και ο Άμραμπατ. Ο Τσούμπερ το ξέρουμε ότι λείπει. Ο Φανφέρ το ξέρουμε ότι λείπει. Είναι απουσίες σημαντικές. Είναι απουσίες σημαντικές. Συν οι δύο αριστεροί μπακ είναι 5 παίχτες. Που είναι παίχτες αποστολής και κάποιοι και βασικοί εννοείται.
Ο Χατζησαφή ποτέ προβλέπεται να γυρίζει, τι λέει, είναι εκτιμήσεις. Δεν μας έχει υποθεί κάτι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή υπήρχε περίπτωση να είναι και στην αποστολή για Λιβαδιά, θεωρώ ότι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ θα είναι. Αχα. Θεωρώ με τον ΠΑΟΚ θα είναι. Ο Μοχαμάντη θα προσπαθήσει να είναι με τον ΠΑΟΚ, γιατί ξεκίνησε το μικρό πρόγραμμα από την πρώτη μέρα, άρα πάει να πει ότι δεν έκανε δηλαδή σκέτη θεραπεία καθόλου. Κάνει θεραπεία μαζί με ελαφρύ πρόγραμμα. Άρα έχει γι' αυτός κάποιες ελπίδες. Για τον Τσούμπερ έχουμε πει ότι είναι για πιο μετά. Ο Φανφέρτ πιο μετά. Και ο Άμραμπαν δύσκολα με ΠΑΟΚ. Αλλά τώρα να δούμε το σημερινό. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι κρίσιμο, δύσκολο. Η ΑΕΚ θα έχει κόσμο. Τα εισιτήρια τα πρώτα εξαντλήθηκαν. Άνοιξε και άλλη θύρα Λιβαδιά. Να πούμε ένα μπράβο και στη διοίκηση του Λιβαδιακού γι' αυτό. Και είδα και με τον ΠΑΟΚ ήταν. Ο παδί του ΠΑΟΚ και τώρα τη ΣΑΚ και πιστεύω θα είναι και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Καλό είναι αυτό. Γενικά λέει να λέμε μπράβο σε όσες ομάδες. Ναι, γι' αυτό το είπα. Ναι, 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 μα καλά το λες. Δίνουμε... Βέβαια το πιο ωραίο σύστημα το κάνει η Λαμία που δεν δίνει εισιτήρια και είχε 2.000 ΑΕΚΔΙΔΕΣ, 2.000 Παναθηναϊκούς. Ναι. Και είναι άλλο σύστημα. Και ο Πανετολικός έχει αρχίσει να δίνει εισιτήρια. Ο Πανετολικός άρεσε τώρα με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, γιατί και ο Πανετολικός δεν έδινε. Γενικά είναι καλό όλες οι ομάδες να δίνουν σε όλους εισιτήρια. Αυτές οι ομάδες τώρα για τα άλλα έχουμε χρόνο. Για τα ντέρμπι δεν μπορούν να γίνουν με φιλοξενούμενοι. Ξέχασέ το αυτό. Δεν χωράνε οι γηπεδούχοι καλά-καλά. Οι φιλοξενούμενοι. Ναι, ναι. Αυτά παιδιά τώρα. Κώστα, έχεις εικόνα, επειδή ρωτάει πολλοί κόσμος. Εγώ λίγο σοκαρίστηκα χθες να σου πω την αλήθεια. Όχι ποδοσφαιρικά, μπασκετικά. Έκατσα να δω το Περιστέρι ΑΕΚ και διαπίστωσα ότι το μάτς αυτό έγινε. Ενώ δεν θα έπρεπε να μην είχε γίνει καθόλου λόγο. Έτσι. Τι να πω, ρε φίλε. Τι συνέβη, έχετε δηλαδή, ενημέρωση για ό,τι έχει ακριβώς συμβεί. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε γήπεδο, δηλαδή αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά το βλέπω. Τώρα μην νομίζουν ότι να υπάρχει τόσο άνεση, δηλαδή να πέσει έτσι ξύλο στα επίσημα, να μπουν άνθρωποι από πορτάκι πίσω από τον πάγκο της ΑΕΚ. Τρελά πράγματα, ρε. Ναι. Τρελά πράγματα. Βέβαια ήταν πολύ χαμηλή αστυνομική δύναμη, λέει. Πολύ μικρή αστυνομική δύναμη. Αυτό ήταν το κορυφαίο όλων. Ρε, μόνο 8 άτομα. Δηλαδή ζήτησαν οι διαιτές να κενωθεί το γήπεδο και τους είπε ο αστυνομικός διευθυντής ότι δεν μπορεί να το αργήσει το γήπεδο. Μιλάμε τώρα ότι δεν υπάρχει κράτος. Δηλαδή δεν μ' αρέσει, είναι λαϊκίστικο έτσι όπως το λέω. Αλλά είναι πραγματικά τρομερό αυτό που έγινε. Εν τω μεταξύ, κάνοντας λίγο κουβέντα, ναι. Υπάρχει μια έτσι υφέρπουσα κακή σχέση, να το πω έτσι, παιδί μου, μεταξύ των οπαδών της ΑΕΚ και του Περιστερίου. Που σημαίνει, δεν λέω ότι προκλήθηκαν από οπαδούς της ΑΕΚ τα επεισόδια χθες, αλλά λέω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική αστυνομία στη διοργάνωση του αγώνα. Κοίτα, καταρχάς, χθες μπήκαν κάποιοι οπαδοί της ΑΕΚ πιο μετά στο παιχνίδι. Ναι. Από τη στιγμή που μπήκαν οι οπαδοί της ΑΕΚ δεν έγινε κάτι. Ναι. Δηλαδή, αυτοί που έφαγαν το ξύλο δεν ήταν οπαδοί που πήγαν οργανωμένα. Επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν. Ήταν οι άνθρωποι της ομάδας ουσιαστικά. Ναι, ναι. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι όπως μου είπε και ο Γιώργος Νικολάου, ο τέτοιος τύπου που ήταν στον πάγκο, ότι έφτασαν πίσω δηλαδή και υπήρχε και χειροδικία σε φυσιοθεραπευτές και σε αυτούς που κάθονται πιο πίσω από τον πάγκο. Εντάξει, όχι σε παίχτες και αυτά, δεν έφτασαν μέχρι εκεί. Και με αντικείμενα, δηλαδή ένα time out ας πούμε δεν έγινε καν γιατί πήγαν εκεί, πετάγανε μπουκάλια νερό. Τουλάχιστον πίσω από τους πάγκους. Εγώ δεν έχω δει παιχνίδι μπάσκετ ούτε στην Α3 που λένε να μην υπάρχουν πίσω από τον πάγκο των φιλοξενημένων αστυνομικοί. Δεν το ξέρω ποτέ, ειλικρινά. Μάλιστα. Ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα και για το Περιστέρι γιατί ιδίως και με το Σπανούλι τώρα έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω. Και, πέζε, και ήταν και ωραίο μάτς, δηλαδή μετά που συνεχίζει. Φοβερό μάτς. Πολύ ωραίο μάτς. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Γύρισε ξαναγύρισε. Ναι, ναι, ναι. Τούμπα στην τούμπα, στην τούμπα, στην τούμπα. Ναι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, Κώστα, μας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα σου.